Εδώ είμαστε και συνεχίζουμε. Ο δημοσιογράφος Στέλιος Κούλογλου της τηλεόρασης χωρίς σύνορα, της TVXS, είναι μαζί μας. Παρουσίασε ένα ντοκιμαντέρ στη Λάρισα και στο Βόλο. Μιλάμε για την ανατομία της κρίσης. Συζητάμε για το πώς φτάσαμε μέχρι εδώ και αναζητούμε ή θα αναζητήσουμε στο δεύτερο μέρος της εκπομπής το τι μέλη γενέστε. Προηγουμένως, ωστόσο, είμαστε στη φάση που ο Παπανδρέου επιχειρεί να εκβιάσει ή τουλάχιστον να κάνει πολιτικό παιχνίδι, όπως είπατε, με το δημοψήφισμα, και στην ουσία καταλαβαίνει ότι δεν έχει ούτε καν αυτή τη δυνατότητα να κάνει πολιτικό παιχνίδι με ένα δημοψήφισμα. Γιατί είπατε, οι πολιτικοί εκπρόσωποι των αγορών, Σαρκοζή και Μέρκελ, δεν τον αφήνουν. Γιατί πολιτικοί εκπρόσωποι των αγορών? Γιατί στην πραγματικότητα, ξέρετε, τώρα επειδή ακριβώς τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα, οι αγορές περίφημες, έχουν αποκτήσει τεράστια ισχύ, η πολιτική στην πραγματικότητα έχει μπει στην υπηρεσία αυτών των πολύ μεγάλων συμφερόντων. Ξέρετε, πλέον δεν υπάρχουν. Υπάρχει ένα κόμμα, το κόμμα των αγορών, το οποίο κυβερνάει όλες τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και όχι μόνο, και τις Ηνωμένες Πολιτείες και άλλες μεγάλες χώρες. Τι είναι το κόμμα των αγορών? Μπορεί το κόμμα των αγορών να έχει μια τάση η οποία να είναι πιο συντηρητική και μια τάση που μπορεί να είναι πιο φιλελεύθερη. Η οποία φιλελεύθερη είναι και υπέρ της αποποινικοποίησης των ναρκωτικών ή να φερόμαστε καλύτερα στους μετανάστες κτλ. Αλλά στην πραγματικότητα έχουμε στη βασική φιλοσοφία που ακολουθούν, στην οικονομική πολιτική και στην κοινωνική πολιτική, ακολουθούν αυτό που επιβάλλουν οι αγορές. Είναι το κόμμα των αγορών που κυβερνάει. Ορατά πάντως τα αποτελέσματα αυτής της λογικής είναι. Ξαφνικά ανακαλύψαμε ότι τα τελευταία χρόνια συνεδριάζουν Κυριακοί οι πολιτικοί ηγέτες σε περίοδο κρίσης. Γίνονται ανακοινώσεις μετά τις 8 το βράδυ της Παρασκευής, οι οποίες θα έβλαπταν την λογική μιας ισορροπίας των αγορών κτλ. Αυτό το καταλαβαίνουμε. Εκείνο το οποίο σε αυτή τη χώρα η οποία λειτουργεί, στην οποία η θεωρία της συνωμοσίας έχει γίνει επιστήμη, εκείνο που αρχίζει να περνάει ως άποψη είναι η δαιμονοποίηση αυτής της κατάστασης. Δηλαδή, πριν φτάσουμε στο συμπέρασμα ότι πράγματι και έτσι είναι, οι αγορές κυριαρχούν των πολιτικών προσώπων, κάποιοι θεωρούν ότι 5 παίκτες στον κόσμο έχουν φτιάξει τα πράγματα έτσι και ότι τελικά αν θελήσουν αυτοί οι 5 παίκτες μπορεί να γίνουν και αλλιώς. Είναι έτσι ή τελικά η τεχνολογία, η επανάσταση του ίντερνετ, η παγκοσμιοποίηση εν τέλει δημιούργησε αυτό το τέρας σε σχέση με αυτό που ξέραμε κάποτε για την αξία της πολιτικής, που δεν μπορούμε να το ελέγξουμε πλέον και είμαστε όμοιροι του? Όχι, είναι πολύ πιο πολύπλοκα τα πράγματα από ένα τόσο απλοϊκό σχήμα. Ότι δηλαδή είναι 5 άνθρωποι ή μια τράπεζα, η οποία εντάξει έχουν γραφτεί και οι συνεργαστές, ξέρω εγώ, ναι. Η τράπεζα που κυβερνά τον κόσμο. Αλλά ας πούμε η Goldman Sachs είναι μια τράπεζα που παίζει πάρα πολύ σημαντικό ρόλο στα πολιτικά πράγματα των ΗΠΑ. Παραδείγματος χάρη, γιατί όλοι οι παλιοί της διευθυντές και διευθύντες σύμβουλοι πηγαίνουν και γίνονται υπουργοί οικονομικών στις κυβερνήσεις. Άρα, παίζει ρόλο. Λειτουργεί σαν think tank στην ουσία. Ακριβώς. Επηρεάζει αποφάσεις της αμερικανικής κυβέρνησης και κατ' επέκταση όλου του πλανήτη. Αλλά έχει δημορφωθεί ένα πλέγμα συμφερόντων πολύ πιο μεγάλο, που είναι τα χρηματιστήρια, όλα αυτά τα διεθνή funds τα οποία διαχειρίζονται και χρήματα ακόμα και ασφαλιστικών ταμείων ή τραπεζών ή δεν ξέρω εγώ τι, μεγάλων καταθετών κτλ. Δηλαδή είναι στην υπόσχεση ενός καλύτερου κέρδους, μιας καλύτερης απόδοσης μάλλον. Είναι γενικότερο, είναι πιο συνολικό το πρόβλημα αυτή τη στιγμή που υπάρχει. Βέβαια έχει τις ρίζες του αυτό. Ξεκίνησε από ορισμένες αντιλήψεις που ξεκίνησαν από πολιτικούς, αλλά στη συνέχεια αυτή η ομάδα κατάφερε και η ομάδα συμφερόντων αυτό. Όχι, δεν είναι 5 άνθρωποι και πολλοί λένε ότι είναι και Εβραίοι. Αυτά είναι η ομάδα συμφερόντων. Η οποία δεν είναι, ας πούμε, η Deutsche Bank είναι ένας πολύ μεγάλος παίκτης, η γερμανική δηλαδή τράπεζα. Είναι ένας πολύ μεγάλος παίκτης σε αυτό το παγκόσμιο παιχνίδι, λέμε τώρα, ας πούμε. Λέω ένα παράδειγμα. Οι γαλλικές μεγάλες τράπεζες. Όπως επίσης και οι αμερικανικές τράπεζες. Βεβαίως και το πολιτικό παιχνίδι έχει διαμορφωθεί διαφορετικά αυτή τη στιγμή. Δηλαδή στις Ηνωμένες Πολιτείες το παιχνίδι, όποιος έχει τα περισσότερα λεφτά, κερδίζει τις εκλογές. Ναι. Τελείωσε. Υπάρχει πάντως ένα ερωτηματικό. Γιατί δεν υπάρχει μια αντίρροπη τάση, και αν υπάρχει, ποια είναι, και γιατί, αν μη τι άλλο, ενώ διατυπώνεται ως άποψη
σε φόρα, σε συζητήσεις και σε εμάς εδώ. Είναι ζώσα η αντίδραση του ελληνικού λαού, καθημερινή αντίδραση του ελληνικού λαού πάνω σε αυτό το παιχνίδι που ελέγχεται από ορισμένες δυνάμεις και δίνει στην οικονομία τη δυνατότητα να κυριαρχεί της πολιτικής. Γιατί δεν δημιουργείται ένα αντίπαλο ρεύμα που να το αμφισβητήσει εν της πράγμαση αυτό, που να δημιουργήσει τέτοιο προβληματισμό που να απειλείται. Διότι συμβαίνει αυτό που είπαμε στον πρόλογο, ότι αυτός ο ακήρυκτος πόλεμος δεν έχει καθαρά στρατόπεδα αντίπαλα, αντιμέτωπα. Άρα είναι πολύ δύσκολο για τον ελληνικό λαό, παραδείγματος χάρη, να βρει πολύ συγκεκριμένους εχθρούς και να τους αντιμετωπίσει. Δηλαδή, άλλο είναι να έρχεται σε ένα πόλεμο να σου επιτίθεται κάποιος. Εδώ είναι οι αγορές. Σου επιτίθεται αγορές. Στις οποίες μπορεί να συμμετέχουμε και εμείς. Ναι, με κάποιο τρόπο φυσικά. Σου επιτίθεται η αγορά. Σου επιτίθεται το δούνου του. Το δούνου του. Τι να κάνεις. Ναι, πώς θα αντιμετωπίσει κανείς το δούνου του. Όταν λέμε σου επιτίθεται οι αγορές, να μου πείτε λίγο έτσι για να το κάνουμε λιανά, παρότι μπορεί να είναι αφελής η προσέγγιση. Ο πολίτης ο οποίος του κουρεύουν τα ομόλογα του ελληνικού δημοσίου που έχει στο χέρι του και πάει και πετάει πέτρες στα γραφεία της Νέας Δημοκρατίας όπως έγινε πρόσφατα. Στην ουσία πρέπει να είναι με τις αγορές. Εντάξει, αλλά είναι μικρός παίκτης. Εκεί αυτούς. Ποντάρει. Ναι. Όχι, θέλω να πω το άθροισμα των πολιτών που βλέπουν έτσι το παιχνίδι, στην ουσία είναι συστατικό στοιχείο αυτού που ονομάζουμε αγορές, έτσι δεν είναι? Γιατί εν τέλει ο αποδέκτης των κερδών των αγορών μπορεί να είναι και ο διπλανός μας. Έχω ένα φίλο μπακάλι, ο οποίος έχασε, μπακάλι, κυριολεκτικά, ο οποίος έχασε από ομόλογα πάρα πολλά λεφτά, είχε ο άνθρωπος όλες τις οικονομίες του, και ο οποίος από το πρωί μέχρι το βράδυ με ρωτάει πού εδρεύει συγκεκριμένος υπουργός οικονομικό για να πάει να το καθαρίσει. Και όταν του λέω εγώ ότι κυριαρχούν οι αγορές κτλ., τα αποδέχεται. Αλλά μέρος του παιχνιδιού που αποδέχεται, γι' αυτό συμφωνώ με αυτό που είπατε, δεν είναι σύνθετα πράγματα, είναι το ότι αυτός στη συγκεκριμένη φάση είναι με τις αγορές. Ναι, είναι με τις αγορές, γιατί θεωρεί ότι έπαιξε αυτό το παιχνίδι και θεωρεί ότι για κάποιο ειδικό λόγο, λόγω λαθών του συγκεκριμένου υπουργού, έχασε τα λεφτά, ναι, του, ας πούμε. Ναι, ναι, ναι. Ενώ στην πραγματικότητα παίζει στο παιχνίδι των αγορών, είναι ένα παιχνίδι καζίνο. Ακριβώς. Είναι ένα παιχνίδι καζίνο το οποίο χάνεις και κερδίζεις. Τις περισσότερες φορές χάνεις όταν είσαι μικρός παίκτης. Και αυτό έχει γίνει με τον συμπαθή φίλο σας. Τώρα, ξαναγυρνάμε λοιπόν. Υποψήφιο δολοφόνο, λέει. Ακριβώς. Ναι. Στον υποψήφιο δολοφόνο. Ξαναγυρνάμε λοιπόν στη σημερινή κατάσταση. Στη σημερινή κατάσταση, στην κατάσταση λοιπόν που βιώνουμε σήμερα, υπάρχει διορθωτική παρέμβαση ή θεωρείτε ότι τα λάθη που έχουν γίνει μέχρι τώρα και τα οποία παριθμίσατε είτε από ελληνικής πλευράς είτε εξαιτίας της διαμόρφωσης αυτού του διεθνούς περιβάλλοντος είναι τελεσίδικο πλέον να πορευτούμε έτσι? Πιστεύω ότι η Ελλάδα μόνη της δεν μπορεί να κάνει και πολλά πράγματα. Η Ελλάδα μόνη της έχει βρεθεί σε μια θέση ΜΑΤ, όπως το σκάκι, που ό,τι κυρίς να χάνεις, χάνεις. Δηλαδή, αν μεν φύγει από το ευρώ, έτσι όπως έχουν διαμορφωθεί τα πράγματα, θα γίνουν φασαρίες, θα χάσει. Εάν μείνει στο ευρώ, πάλι χαμένη είναι. Άρα είναι σε μια κατάσταση πάρα πολύ δύσκολη. Αυτό είναι ένα πρόβλημα το οποίο είναι ευρωπαϊκό πρόβλημα, πανευρωπαϊκό. Δεν μπορεί να λυθεί από μια μικρή χώρα και μάλιστα τόσο αποδυναμωμένη σήμερα όπως είναι η Ελλάδα. Χρειάζονται γενικότερες αλλαγές και διεργασίες, συμμαχίες με τον Ευρωπαϊκό Νότο και συγχρόνως αλλαγή ολόκληρης της φιλοσοφίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης και επιστροφή στις αρχές της ισοτιμίας που καταπατήθηκαν βάναυσα με το ξέσπασμα της κρίσης, ιδίως από τη Μέρκελ και τη Γερμανία. Επειδή κάτι τέτοιο δεν είναι ορατό, και θα σας το λέω αυτό γιατί την προηγούμενη εβδομάδα μίλαγα με έναν από τους βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ, ο οποίος πόνταρε ακριβώς αυτό στη διαμόρφωση ενός άλλου ευρωπαϊκού περιβάλλοντος και του έλεγα ότι οι αντιμνημονιακές δυνάμεις που θριαμβεύουν αυτή την ώρα στην Ιταλία, ανεβαίνοντας μια και δύο μονάδες ημερησίως, είναι του Μπερλουσκόνη. Και οι αντιμνημονιακές ομάδες δυνάμεις στην Ελλάδα δεν είναι μόνο ο ΣΥΡΙΖΑ, είναι και η Χρυσή Αυγή. Άρα δεν διαμορφώνεται η Ευρώπη που βλέπουμε, απλά διαμορφώνεται μια Ευρώπη πιθανότατα πιο μεγαλύτερων αντιθέσεων, ίσως που υπό τον φόβο των οποίων μπορεί να δράσει προς την κατεύθυνση που είπατε εσείς. Όμως το ερώτημα που έχω να σας κάνω το εξής. Θα ήταν μια λύση για την Ελλάδα, γιατί εγώ τουλάχιστον αυτό προσλαμβάνω. Το να δείχνει απλά συμπεριφορά καλού παιδιού, ελπίζοντας σε κουρέματα
ή σε παρεμβάσεις εκ μέρους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η οποία θα αποδέχεται πλέον ότι έχουμε υποταχθεί στο μοιραίο και δεν σηκώνουμε κεφάλι. Θα μας απέδιδε η συμπεριφορά του καλού παιδιού. Μας έχει αποδώσει μέχρι τώρα τίποτα? Όχι. Αλλά δεν ξέρω αν ήμασταν και καλά παιδιά μέχρι τώρα. Πάρα πολύ καλά παιδιά. Δεν υπάρχει καλύτερα. Έτσι το προσλαμβάνουμε εμείς στην Ελλάδα. Αλλά, σε σχέση με αυτό που ζητάνε οι Ευρωπαίοι όμως. Ας πάρουμε την περίπτωση της Πορτογαλίας. Ναι. Ας κεράσουμε την Ελλάδα. Η Ελλάδα είναι διεφθαρμένη, δεν υπακούν οι διοικητές των νοσοκομείων να περιγράψουν τα. Ό,τι θέλετε βάλετε μέσα. Οι δήμαρχοι, βάλετε ό,τι θέλετε. Ας πάρουμε την Πορτογαλία. Η Πορτογαλία είναι ο ιδανικός μαθητής. Δεν λέει ποτέ τίποτα. Άμα και καμιά φορά αντιδράσει, αντιδράει ήπια. Δεν στοχοποιείται από τους Γερμανούς, δεν στοχοποιείται από τους Ευρωπαίους. Κανένα. Έτσι. Λοιπόν, η Πορτογαλία είναι ένα χρόνο πίσω από την Ελλάδα. Δηλαδή είναι όπως εμείς πέρυσι. Αυτή τη στιγμή στην Πορτογαλία 3.000 άτομα, 3.000 οικογένειες το μήνα χάνουν πρόσβαση σε πόσιμο νερό και 15.000 οικογένειες χάνουν τα σπίτια τους. Γιατί δεν υπάρχει νόμος Κατσέλη, όπως ευτυχώς τουλάχιστον πέρασε εδώ πέρα, που διασφαλίζει το δάνεια για την πρώτη κατοικία, τουλάχιστον προς το παρόν. Δεν υπάρχει τέτοιο πράγμα. Άρα στην Πορτογαλία η ύφεση έχει χτυπήσει και κινείται στο 4-5%. Η ενεργία αυξάνει συνεχώς, όπως έχει απογειωθεί στην Ισπανία, ας πούμε. Άρα δηλαδή και η λογική του καλού μαθητή δεν αποδίδει για κανένα άλλο λόγο. Γιατί αυτή η πολιτική του καλού μαθητή βοηθάει τους ισχυρούς. Έχει φτιαχτεί ειδικά για να βοηθάει τους ισχυρούς. Έχει φτιαχτεί για να μπορούν τα βάρη να πέφτουν στον νότο και οι ισχυροί να αντλούν πόρους από τον νότο. Αυτό γίνεται. Γίνεται μια ανακατανομή πόρων.